Παγκόσμια ημέρα Μπράιγ, από την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών, η σημερινή ημέρα, σε μια προσπάθεια, σε μια συμβολική κίνηση προκειμένου να τιμηθεί ποιος. Ο Λουί Μπράιγ, ο οποίος επινόησε αυτό το ειδικό αλφάβητο για τυφλούς, το οποίο φέρει και το όνομά του. Γεννήθηκε το 1809 και έφυγε από τη ζωή το 1852. Και σε αυτή την ημέρα όλοι εκείνοι οι οποίοι μπορούν και διαβάζουν όχι μόνο βιβλία, ποίηματα, πλέον σε μορφή Μπράιγ γίνεται προσπάθεια να μεταφραστούν πάρα πολλά δοκίμια, ο γραπτός γενικότερα λόγος, οπότε είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έφερε αυτή την εφεύρεση στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει μελετήσει αρκετά και έχει βοηθήσει βεβαίως με το δικό του τρόπο τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης μέσα από το έργο και την έρευνά του είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος. Υποψήφιος διδάκτορας, ο κύριος Απόστολος Γαρούφος. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, γεια σας, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με τις ανάγκες των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, κύριε Γαρούφε, για σας η γραφή Μπράιγ σε ηλεκτρονική μορφή, σωστά? Σωστά. Εγώ αρχικά θέλω να ευχαριστήσω εσάς, το τηλεοπτικό σας σταθμό, εσάς προσωπικά και την ομάδα σας, γιατί κάθε χρόνο συνεχώς προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε ακόμα περισσότερο τον κόσμο, με αφορμή φυσικά την Παγκόσμια Μέρα Μπρέιλ, και μπράβο σας γι' αυτό, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ, υποχρέωσή μας, κύριε Γαρούφα. Να είστε καλά πάντα. Στο διατάφτα τώρα, φυσικά εμείς ξεκινήσαμε δύο project, μαζί με την καθηγήτριά μου και αντιπιτάνησα την κυρία Ζωή Γαβριλίδου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Φράκης. Ξεκινήσαμε δύο project ώστε να μπορέσουμε το πρώτο να μπορεί να μεταγράφει απεριόριστες μεταγραφές, απεριόριστα κείμενα στη γραφή Braille. Και από ελληνικά και από την αγγλική γλώσσα. Το δεύτερο project, το οποίο συνεχίστηκε και στην ουσία μετεξελίσσεται στη διατριβή μας, είναι στην ουσία να πάρουμε αυτό το όμορφο πρόγραμμα που φτιάξαμε, να το μετεξελίξουμε στο λεξικό, στο Μικάηλα Λεξ, όπως θα λέγεται, και στην ουσία θα βοηθάει μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με προβλήματα όρασης. Στην ουσία, δηλαδή, θα τους βοηθούμε να παίρνουν τα λήματα, να βρίσκουν τα λήματα πολύ πιο εύκολα, να μαθαίνουν πολύ καλύτερους ορισμούς, να μαθαίνουν την Μπρέιλ, να μαθαίνουν τη γραφή και φυσικά να μπορούν να μεταγράφουν απεριόριστα κείμενα όπως θέλουν και όποτε θέλουν και να τα εκτυπώνουν. Έχετε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, έχετε μεταφράσει σε πολλά εισαγωγικά και το μονόγραμμα του Ελίτη, σωστά? Ναι, αυτό ήταν ας πούμε το πρωτόλιο έργο για να δω αν μπορεί να παίξει στην ουσία, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα. Ήταν δηλαδή το πρώτο, το εφάρμοσα μέσα, πατήσαμε τη μεταγραφή, μεταγράφηκε και ήταν στην ουσία το πρώτο, ήταν η πρωτόλιος μεταγραφή, ας πούμε. Επειδή φαντάζομαι ότι θα έχετε επικοινωνία άμεση με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, τι σας μεταφέρουν, δηλαδή πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή τους και με αυτό που εσείς από τη θέση σας προσπαθείτε να κάνετε? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ το χρησιμοποίησα ήδη σε δύο χώρες. Το είχα χρησιμοποιήσει και στο Λονδίνο, όπου οι άνθρωποι εκεί πέρα το είχαν βρει πάρα πολύ ωραίο και το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, από ό,τι μου λένε. Και φυσικά πλέον, εδώ πέρα, εγώ πλέον εργάζομαι ως αναπληρωτής καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω πετύχει όμως, όχι στο σχολείο, έχω πετύχει όμως μαθητές με προβλήματα όρασης, αλλά και περισσότερα γονείς και οικείους συγγενείς των ατόμων αυτών, όπου μου λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ευελπιστούμε, μαζί με την καθηγήτριά μου, την κυρία Ζωή Γαβριλίδου, ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μπορεί, δηλαδή το δεύτερο με την εξέλιξή του, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εντελώς δωρεάν φυσικά, για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες με προβλήματα όρασης. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να δούμε αυτό το έργο να ανθίζει ακόμα περισσότερο. Στο κομμάτι και στο σκέλος των ταμπού και της νοοτροπίας που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία και στη νέα γενιά από τη στιγμή που μας είπατε πως είστε και αναπληρωτής καθηγητής στη δευτεροβάθμια, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε τώρα, η ελληνική κοινωνία εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά άλματα για να μπορέσει να βοηθήσει αυτές, ας πούμε, τις εντός αγωγικών κοινότητες, ατόμων δηλαδή, που αποτελούν μειονότητες. Δεν είναι όμως μειονότητες αυτοί οι άνθρωποι, αυτό θα πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία.
Το ελληνικό σχολείο κάνει τα πάντα, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι η ελληνική κοινωνία όντως έχει επιδείξει πάρα πολλά μεγάλα βήματα πάνω σε αυτό και όσο συνεχίζουμε, τόσο καλύτερα θα γίνονται αυτά τα... θα μπορούμε να γίνει την προσβασιμότητα ακόμα καλύτερη. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ακόμα μέλλον, κυρίως, καταλαβαίνετε, στο καθημερινό επίπεδο των ατόμων αυτών, δηλαδή στην πρόσβασή τους σε εξωτερικούς χώρους, να μην κλείνουμε τις ράμπες, να μην κλείνουμε τους σηματοδότες που έχουμε για τα φανάρια, σωστά, στο δρόμο κάτω, τους οδηγούς, αυτά όλα. Κύριε Γαλουφό, να μάθουμε σαν κοινωνία να μην τα κλείνουμε. Υπάρχει στην ατζέντα σας παρόμοια ερευνητική πρωτοβουλία με πρόσημο κοινωνικό? Τι εννοείτε, δηλαδή αν αυτό το πρόγραμμα θα παίξει Έγινε μία αρχή μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει ως κατεύθυνση ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Πιθανότατα να υπάρξει μία πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα με κατεύθυνση ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Ναι. Επίσης πάρα πολύ καλή ερώτηση. Απλά εγώ τους άλλους ειδικεύομαι στην γλωσσολογική κατεύθυνση. Έτσι. Εγώ είμαι ψήφος διδάκτορας γλωσσολογίας, λεξικογραφίας. Άρα το τμήμα μου κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την γλωσσική ανάλυση. Άρα πώς θα βοηθήσει. Κυρίως έχω μία κατεύθυνση σε άτομα με προβλήματα όρασης. Τώρα, αυτό με τα κινητικά και τα λοιπά, αυτό ίσως να ασχολείται. Έφερα ως παράδειγμα τα κινητικά προβλήματα. Μπορεί, για παράδειγμα, ναι, να είναι προβλήματα δυσλεξίας από τη στιγμή που μας είπατε ότι έχετε υπομειστεί έτσι την ευθύνη, ναι, μιας έρευνας που έχει να κάνει με την ανάγνωση, με τη γραφή. Φυσικά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιο πρωτόκολλο, κάποια έρευνα, φυσικά, αλλά κατά κύριο λόγο εμείς έχουμε εστιάσει πιο πολύ σε αυτό. Δηλαδή, εστιάζει σε κάτι, προσπαθεί να το επιτύχει μέχρι να έρθει το 100%. Σωστά. Εγώ στέκομαι σε αυτό το δυναμισμό ενός Έλληνα επιστήμονα, πραγματικά με κοινωνική κατεύθυνση πάντα η πρωτοβουλία του και οι πρωτοβουλίες του. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Το μπράβο και τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς, κύριε Γαρούφε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλύπτουμε και να αναδεικνύουμε, πέρα από την μαύρη πολλές φορές επικαιρότητα και καθημερινότητα, τα δικά σας τα παραδείγματα και το δικό σας το παράδειγμα. Εγώ επίσης, για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, γιατί είστε πραγματικά ο πρώτος και μοναδικός σταθμός, ο οποίος συνεχώς ασχολείται με το να αναδεικνύει αυτά τα θέματα, και μπράβο σας, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.